θέλω να μιλήσω σε αυτούς που σκέφτονται να ψηφίσουν όχι. Όχι στους φανατικούς, αλλά στους φίλους που νομίζουν ότι ψηφίζοντας όχι θα μείνουμε στην Ευρώπη και η ζωή μας θα καλυτερεύσει. Είναι και τα δύο λάθος. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά έμεινε χωρίς συμμάχους. Ακόμη και οι κεντροαριστεροί ηγέτες, ή μάλλον κυρίως αυτοί, όλος ο Νότος, μας ζητάνε να ψηφίσουμε ναι το όχι θα το εκλάβουν ως ένα ακόμη βήμα αποκόλλησης από τον κορμό της Ευρώπης. Και μετά, ποιος στην Ευρώπη θα πει ναι, ποιος θα πει να στείλουμε λεφτά να ανοίξουν ελληνικές τράπεζες, αν εμείς πούμε όχι. Ξέρω ότι κάποιοι από εσά είστε θυμωμένοι. Όλοι θυμόσαμε τα τελευταία χρόνια. Έγιναν πολλά λάθη. Λάθη από τους πολιτικούς μας. Λάθη από την ευρωπαϊκή ηγεσία λάθη από τους λεγόμενους θεσμούς που δεν κατάλαβαν ότι το πρόγραμμα ήταν άδικο πίεζε κυρίως τους φτωχούς και άφηνε στο απειρόβλητο τους πονηρούς και τους διαπλεκόμενους αλλά δεν είναι ώρα για αυτή τη συζήτηση ο θυμός δεν βοηθά να πάρεις τις σωστές αποφάσεις η κατάσταση είναι κρίσιμη μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν όσο πιο εύκολη φαντάζει μια λύση τόσο πιο ψεύτικη είναι φίλοι και φίλε. Σημερίζομαι τον φόβο σου για την επόμενη μέρα. Ποιοι θα αποφασίσουν για μας. Θέλω λοιπόν να σε διαβεβαιώσω. Το ναι δεν θα φέρει ξανά στα πράγματα το παλιό σύστημα. Αντιθέτως, το ναι είναι η μεγάλη σύγκρουση με τις παλιές συνήθειες τις οποίες αντιγράφει και η καινούρια κυβέρνηση. Διορισμοί των πιστών, των φίλων, των συγγενών, χάρισμα χρεών στους πλούσιους, στους πολύ πλούσιους, σπατάλες στα αρετηρία της εξουσίας. Αλλά ούτε αυτά είναι του παρόντος. Τώρα πρέπει να σκεφτούμε το αύριο. Όχι γενικώ και αορίστως το αύριο, αλλά τη Δευτέρα, την Τρίτη, την Τετάρτη. Πώς θέλουμε να είναι η ζωή μας. Ένας υπερυπουργό είπε σε ρωσικό πρακτορείο ότι κάθε βοήθεια προς τον ελληνικό λαό και κάθε χειρονομία, έστω και συμβολική, θα είναι ευχάριστη. Η επαιτία, λοιπόν, είναι το μέλλον μας. Οι τράπεζες πρέπει να ανοίξουν την τρίτη, να εφοδιαστεί ξανά η αγορά. Αυτό θα γίνει μόνο με ένα δυνατό ναι. Για να μπορούμε να πούμε στους συμμάχους μας, οι Έλληνες αποφάσισαν. Πάρτε και εσείς την γενναία απόφαση. Μια καλύτερη συμφωνία. Λεφτά για την ανάπτυξη και αναδιάρθρωση του χρέους. Έχει μεγάλη σημασία αυτό το ναι να το πούμε όλοι μαζί, να μην διχαστούμε. Είναι σημαντικό ότι για πρώτη φορά τα κόμματα έκαναν πίσω. Μπροστά είναι τα κινήματα, οι φορείς, οι ενώσεις, η κοινωνία. Προσωπικά δεν πήγα και δεν θα πάω σε καμία συγκέντρωση. Τώρα μιλάνε οι πολίτες. Ο ρόλος ο δικός μας ο ρόλο των πολιτικών είναι η εθνική συνεννόηση. Η κρίση είναι βαθιά. Κανένα κόμμα δεν μπορεί μόνο του. Αυτό το έχω πει από την επόμενη μέρα των εκλογών στον κύριο Τσίπρα. Κάνε μια κυβέρνηση τη κεντροαριστερά, όχι μια κυβέρνηση φανατικών. Δεν με άκουσε. Συνεργάστηκε με τους ακροδεξιούς. Κάτι ανάλογο λέω και τώρα. Η φιλελεύθερη οι κεντρώοι, οι αριστεροί μεταρρυθμιστέ πρέπει να πάνε μαζί. Η χώρα έχει ανάγκη από τη δύναμη τη λογική. Μια ομάδα αποφασισμένων Ελλήνων με μία μόνο εντολή. Να τα αλλάξουμε όλα χωρίς να κρεμίσουμε τη χώρα. Το ποτάμι Μεσολαβή Είναι αυτό που σας είπα από την πρώτη μέρα. Μπαίνουμε μπροστά για να κάνουμε χώρο στην αληθινή Ελλάδα. Αυτή θα είναι η πρότασή μας την Κυριακή το βράδυ μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας και με τη συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργό θα φερθεί υπεύθυνα. Δεν θα κάνει το επόμενο μοιραίο λάθο. Δεν θα πάμε σε εκλογέ τον Αύγουστο. Εμεί έχουμε σχέδιο και για τη χώρα και για τη διαπραγμάτευση. Αλλά αυτό που προέχει τώρα είναι το μεγάλο ναι. Μπορεί αύριο να διαφωνήσουμε σε κάποιες λεπτομέρειες. Αλλά όλοι συμφωνούμε ποια πατρίδα θέλουμε, ποιο είναι το σπίτι μας. Κάποιοι σας λένε να τα γκρεμίσουμε όλα. Να φτιάξουμε μια καλύβα, απομονωμένη από τον υπόλοιπο κόσμο και μετά βλέπουμε. Είναι αυτή η λύση. Σε καλό λοιπόν να μην δώσεις λευκή επιταγή στην κυβέρνηση. Ζημιά θα τους κάνεις. Έκαναν λάθος με το δημοψήφισμα. Ήταν μια επιπόλαιη απόφαση. Μην τους επιβραβεύσεις. Εσύ έχεις τη δύναμη, τα χέρια σου και το μυαλό σου. Σε καλό λοιπόν να μην κόψεις το τελευταίο σκηνή που μας συνδέει με την Ευρώπη. Σκέψου τα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν. Τους γέροντες με τις χαμηλές συντάξεις. Τους αγρότες που δεν έχουν περιουσίες. Τις ανήπαντρες μητέρες. Αυτούς που ταλαιπωρούνται από δύσκολες ασθένειες. Τα θύματα της μαύρης εργασίας όλους αυτούς που νιώθουν διαφορετικοί ή είναι διαφορετικοί όλοι αυτοί έχουν ανάγκη τη στήριξη της Ευρώπης για λεφτά και δικαιώματα Φίλε και φίλοι η ζωή μας είναι φτιαγμένη από το καλό το καλύτερο, το κακό, το χειρότερο δεν έχει άλλα υλικά αυτή τη στιγμή είμαστε στο κακό και μας λένε ότι δεν υπάρχει χειρότερο. Υπάρχει και το ξέρουμε. Κράτα λοιπόν την Ελλάδα ανοιχτή. Μην ενδώσεις στις κραυγές. Και αποφάσισε με το χέρι στην καρδιά. Ναι, για την Ελλάδα.